960 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούγοντας το νούμερο, αυθόρμητα αναφωνείς, είναι πολλά τα λεφτά. Όμως, όταν μιλάμε για ένα προϋπολογισμό επταετίας και κυρίως για μια ένωση που βρίσκεται σε κρίση, τότε το πράγμα αλλάζει δραματικά. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως είναι η επίσημη ονομασία του και το οποίο συμφωνήθηκε μετά από πολύμηνες διαφωνίες και ολονύχτιες διαβουλεύσεις στις 8 Φεβρουαρίου του 2013 και αφορά την περίοδο 14 έως 20, άφησε σε πολλούς μια πικρή γεύση, επειδή και αυτό κινείται σε μια λογική περιορισμού των δαπανών. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης, το ανώτατο όριο δαπανών της μειώνεται σε σχέση με την προηγούμενη επταετία. In the current economic circumstances, the only option was a budget of moderation. Belts are being tightened across Europe, and the Union could not be an exception. Μπορεί ο Χέρμαν Φαν Ρομπάι να προσπάθησε να χρυσώσει το χάπι, αλλά ακόμα και ο πρόεδρος της Κομισιόν δεν έκρυψε τη δυσφορία του για το αποτέλεσμα αυτού του παζαριού των μεγάλων, που ικανοποίησε κυρίως τους φιχτοχέριδες του Βορρά, Γερμανούς, Ολλανδούς και Δανούς, αλλά και τους Βρετανούς, που πάντα θεωρούσαν τον εαυτό τους σαν μια ξεχωριστή περίπτωση με δικό τους ταμείο. The levels agreed by heads of state and government are below the level of ambition that the Commission considers desirable, given the challenge of promoting growth and jobs across the European Union in the coming years. Ένα άλλο βασικό ζήτημα διαφωνίας αφορά το χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολλοί θεωρούν υπερβολικά μακρύ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμα και στη Σοβιετική Ένωση έκαναν πενταετή και όχι επταετή πλάνα. Μερικοί όμως πιστεύουν ότι ακριβώς αυτός ο μακροχρόνιος σχεδιασμός είναι ένα στοιχείο σταθερότητας και προβλεψιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. A 7-year investment budget is a strong factor of predictability. Without it, we can only commit money for 1 year at a time. For scientists, non-governmental organizations and universities, for local and regional authorities across Europe, that would be a major setback. Επειδή όμως ο κόσμος αλλάζει πια με μεγάλες ταχύτητες, θα χρειαστεί σίγουρα ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογών, με όσο το δυνατόν λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες. I also note that the European Parliament supports the mid-term revision of the old MFF. Given the uncertainties of our world and the fact that we are looking at agreeing an MFF for 7 years, I share the view that a real revision clause will be needed. Για να εγκριθεί και οριστικά ο προϋπολογισμός θα χρειαστεί η έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου, κάτι που κάθε άλλο παρασίγουρο μοιάζει αυτή τη στιγμή με βάση και τις πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων όλων των πολιτικών ομάδων. Le Conseil européen a outrepassé ses compétences en contournant les commissions parlementaires responsables. C'est une violation des pouvoirs législatifs du Parlement européen. Η κριτική εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι σε μια περίοδο που η ανεργία μαστίζει την Ευρώπη και κυρίως την νεολαία, τα σχετικά κονδύλια μάλλον δεν είναι αρκετά. Glauben Sie wirklich, dass angesichts der sozialen Krise, die wir in Europa haben, die Ausstattung des Sozialfonds genügt? Projekte, um jüngere wieder an het werk te krijgen, gaan nu ten koste van andere sociale projekten. De samenvoegingen van dit soort projekten die leveren een hele grove bezuiniging op de sociale programma's in de EU. Είναι ίσως από τις σπάνιες φορές που όλες σχεδόν οι ομάδες δείχνουν να συμφωνούν στο ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει. De la raison qui est de dire ce budget doit nous servir à investir haut et fort en recherche, en innovation dans une série de domaines et même si, comme vous l'avez dit, les fonds de cohésion sont aussi des outils potentiellement de relance, on doit faire plus qu'avant. On a quand même eu la crise entre-temps. I think, and that's my conclusion, Mr. Chairman, that this is not an MFF that the Parliament can accept. And I think there is only one possibility, that's to renegotiate. And maybe to enter or a review clause, or maybe better a sunset clause. Τι θα κάνει λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο? Θα δεχτεί την απόφαση των αρχηγών κρατών ή θα φτάσει στα άκρα απορρίπτοντάς την?
Και τι θα σημάνει αυτό σε μια Ευρώπη που από τη μια βαδίζει για ευρωεκλογές και από την άλλη δείχνει ολοένα και πιο έντονα σημάδια αποσύνθεσης.